Ναι. Υποδεχόμαστε σήμερα στην Θεσσαλονίκη την Υπουργό Εσωτερικών, την κυρία Κεραμέως, και θέλαμε να ξεκινήσουμε από την επίσκεψη στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, που αποτελεί τον αναπτυξιακό βραχίωνα, τον βραχίωνα καινοτομίας του Υφυπουργείου Μακεδονίας Θράκης, και να ενημερωθεί η κυρία Υπουργός για τις δράσεις που έχει αναλάβει, για τις επιτυχημένες πρωτοβουλίες που πραγματοποίησε μέσα στο προηγούμενο έτος, αλλά και τις μεγάλες προοπτικές που υπάρχουν για τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή. Νομίζω ότι ενθουσιάστηκε από τις ενημερώσεις και από τα όσα σημαντικά είδε. Και την καλωσορίζουμε στη Θεσσαλονίκη και στο Υπουργείο. Ελπίζουμε να έχουμε τη συνδρομή της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου μας στα σχέδια που έχουμε για την Αλεξάνδρεια Ζώνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά, κύριε Πρόεδρε, που βρίσκομαι σήμερα στη Θεσσαλονίκη και στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ διαφορετικό να το βλέπεις από κοντά. Και θα ήθελα να συγχαρώ εκ προημίου τον κύριο Πρόεδρο και συνολικά όλους τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν συμβάλει καταλυτικά προκειμένου ακριβώς να αναπτυχθεί αυτός ο βραχίωνας εξωστρέφειας και καινοτομίας, όπως ανέφερε ο Υφυπουργός, όπως επίσης και τον κύριο Υφυπουργό, για την εξαιρετική δουλειά ανάδειξης αυτού του οργανισμού. Πιστεύω ότι έχουμε πολλά να κάνουμε, προκειμένου να προσελκύσουμε έτσι περαιτέρω, θα έλεγα, τέτοιες. Και το Υπουργείο Εσωτερικών φυσικά θα είναι πάντοτε αρρωγός σε αυτήν την προσπάθεια για να στηρίξει τέτοιες πρωτοβουλίες. Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο τη Θεσσαλονίκη ως πόλο έλξης και συγκεκριμένα την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ως πόλο έλξης και στήριξης αυτών των καινοτόμων πρωτοβουλειών. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε. Πραγματικά είναι μεγάλη μας χαρά που έχουμε την Υπουργό εδώ και τον Υφυπουργό, γιατί πραγματικά αυτό που προσπαθεί να κάνει η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας είναι να ενώσει τις δύο κοινότητες. Δηλαδή, αυτό που λέμε πάντα εδώ και σαν το Υπουργείο είναι ότι χωρίς συνέργειες δεν μπορούμε να έχουμε καινοτομία. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και είναι δουλειά μας να φέρουμε αυτές τις δύο κοινότητες, την ακαδημαϊκή και την ερευνητική, μαζί, για να μπορέσουμε να τους βγάλουμε στις διεθνείς αγορές. Αυτό είναι το όραμά μας. Κρατήστε το και ελάτε σε λίγο καιρό να δείτε αν πραγματικά πετύχαμε τους στόχους μας. Οι εξελίξεις με το Thessin Tech ποιες είναι? Ωραία. Το Thessin Tech προχωράει. Όπως ξέρετε, πέρασε μέσα από τη ζώνη καινοτομίας. Είμαστε μέτοχοι. Αλλά θα σας δώσω και ένα καινούριο νέο που μπορεί να μην το ξέρετε. Πέρασε το πρώτο προεδρικό διάταγμα θύλακα αγροδιατροφής δίπλα από το Εθιάγες στην Ελγό Δήμητρα. 60 στρέμματα. Άρα θα είναι ο πρώτος θύλακας αγροδιατροφής καινοτόμων δραστηριοτήτων και είναι ένας που είναι κάτω από την ομπρέλα της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας. Και προσπαθούμε αυτές τις δύο κοινότητες να τις φέρουμε μαζί για να πετύχουμε τους στόχους που είναι οι στόχοι του κράτους, για να μπορέσουμε να πάμε να βγάλουμε τις εταιρείες μας στις διεθνείς αγορές, διότι έτσι θα φέρουμε πλούτο πίσω στη χώρα. Ευχαριστούμε πολύ.